Όταν αποκαλύφθηκαν τα περιβόητα Panama Papers και η εμπλοκή της Μάλτας στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είχε αποκαλυφθεί ότι ο Αλίεφ είχε κάνει άγνωστες καταθέσεις, άγνωστα εμβάσματα, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα της αείμνηστης Καρουάν Αγκαλιθία, της Μαλτέζας δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε, αποσκοπούσαν στο να λαδώσουν δυτικούς αξιωματούχους. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι, γιατί μόλις τη σκοτώσαν την κοπέλα μπροστά στο παιδί της με βόμβα στο αυτοκίνητό της, ξαφνικά έπεσε ένα πέπλο σιωπής. Όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοιες περίεργες συμπεριφορές, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Αζερμπαϊτζάν και κατ' επέκταση Τουρκία ξοδεύει δισεκατομμύρια για να λαδώνει ή να κάνει λόμπινγκ σε τρίτες χώρες, σε χώρες του δυτικού κόσμου. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτό το ανεξήγητο, γιατί πραγματικά, όπως το λέτε, το εθνικό συμφέρον επιβάλλει να γίνει αυτό που λέτε. Επιβάλλει να γίνει ο EastMed. Επιβάλλει να γίνουν οι γεωτρήσεις και να βγάλουν το φυσικό αέριο. Όταν όμως βλέπετε σε ένα κοινοβούλιο ότι εγώ μόνο τον Βελόπουλο άκουσα και δεν θέλω να κάνω κομματική, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, που να λέει κάντε εξορίξεις και όλοι οι άλλοι βρίσκουν κάποιες αιτίες για να λένε όχι, δεν γίνεται, δεν μας συμφέρει, θα μας μαλώσουν οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι. Εμένα το μυαλό μου πάει στο πονηρό, κύριε Ζελελίδη.